Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον καιρό και στην κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας που από τα ξημερώματα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Μάρτης γδάρτης, λοιπόν, αφού το χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια, τσουχτερό κρύο, βοριάδες και βροχές επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρήση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καταγράφονται θερμοκρασίες ακόμη και κάτω από το 0 σε αρκετές περιοχές, ενώ η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί πριν την 25η Μαρτίου. Στο στούντιο των ειδήσεων όμως βρίσκεται ο μετεωρολόγος μας, ο Γιάννης Γιώργαντάς, για να μας ενημερώσει αμέσως τώρα αναλυτικά για το τι πρόκειται να ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, επειδή συζητούσαμε και με τον βουλευτή μας, τον κύριο Κουτρουνιά, προηγουμένως για την ενεργειακή κρίση, ο καιρός δεν βοηθά. Δεν βοηθάει καθόλου. Δεν βοηθάει. Κόντρα και ο καιρός. Είναι η κατάσταση όπως είναι και έχουμε ταυτόχρονα ένα Μάρτιο που είναι από τους πιο δύσκολους των τελευταίων ετών, σίγουρα ο πιο ψυχρός της δεκαετίας με τα στοιχεία τα επίσημα που έχουμε. Και αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον για το επόμενο τετραήμερο. Μπορεί δηλαδή, ενώ αύριο 20 Μαρτίου μπαίνουμε επίσημα στην αιαρινή ησημερία, στην άνοιξη, ξεκινάει με την αιαρινή ησημερία την αυριανή, η άνοιξη αγνοείται ακόμα. Έτσι. Και έχουμε ένα τετραήμερο δύσκολο σήμερα ακόμα. Σήμερα ξυπνήσαμε στη Λαμία με χιονόνερο. Στο Καρπενήσι, οι θερμοκρασίες Νορβηγίας, έτσι κάτω από το 0. Σωστό, ξεκινάμε εδώ με θερμοκρασίες ημερινές, όπως έχουν καταγραφεί από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Βλέπουμε ότι είχαμε πολύ κάτω από το 0, όπως προανήγγειλες, μείον 11,3, αλλά και πολλές περιοχές μείον 6, μείον 7, μείον 9. Είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Νομίζω και στο Καρπενήσι μείον 10 δεν είναι χαμηλότερη η εθνική μετεωρολογική. Ναι, όχι στο Καρπενήσι, ακριβώς στην Ευρυτανία. Στην Ευρυτανία, σωστό. Πολύ χαμηλά είμαστε. Πολύ χαμηλές και θα παραμείνουν. Και θα είμαστε έτσι για τις επόμενες 4 μέρες. Θα παραμείνουν. Ναι, από την Πέμπτη θα έχουμε μια βελτίωση, να δούμε σιγά σιγά που είμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε χαμηλές θερμοκρασίες και νέφωση σε όλο το εύρος της περιφέρειάς μας και κάποια χιονάκια να επιμένουν μόνο σε ορεινές περιοχές. Αύριο τώρα Κυριακή θα συνεχίσουμε με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε ανέμους βορειοανατολικούς που θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, 5 με 7 μποφόρ. Βλέπουμε ήδη μέσα στο βράδυ επίσης χιονάκι σε ορισμένα σημεία επιμένει σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές κυρίως. Αν και μέσα στη διάρκεια της μέρας θα βλέπουμε και παρακάτω, αναμένουμε μία παροδική μικρή χιονόπτωση ακόμα και σε κατώτερα υψόμετρα, κυρίως στο ανατολικό κομμάτι, νοτιοανατολικό κομμάτι της Στερεάς. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να δούμε στη περιοχή της Λοκρίδας πάλι κάποια χιονάκια, σίγουρα στη Βιωτία και σίγουρα σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Και στη Βιωτία και στην Ευρυτανία θα έχουμε και χιόνι. Αλλά το χαρακτηριστικό. Όχι όμως που να δημιουργήσει. Όχι έντονο, όχι έντονο. Μόνο το κρύο δηλαδή. Κρύο μόνο και, το κρύο, και το οποίο κρύο θα είναι έντονο. Αύριο δηλαδή ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από μείον 1 μέχρι 7 βαθμούς θα κινηθούμε. Αυτό θα είναι το σκηνικό τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είμαστε και λίγο χειρότερα, να το πούμε έτσι. Ναι, Την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ τα χιόνια ενδέχεται να εδραιωθούν σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα και σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα, από 300 μέτρα δηλαδή και πάνω, ενδέχεται να έχουμε την Τρίτη χιονοπτώσεις. Όχι σφοδρές, μέτριας. 300 μέτρα είναι και Βόρεια Λαμία, στην περιοχή του νοσοκομείου. Ναι, έχουμε ακριβώς. Δηλαδή και χιονόπτωση, από έτσι. 300 μέτρα και πάνω φαίνεται την Τρίτη να εδραιώνονται τα χιόνια. Παραμένουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είπαμε το τετραήμερο που ακολουθεί. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν θα έχουμε κάτι εξαιρετικά ακραίο, αλλά θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συνοδευμένες με χιόνι, μάλιστα, χιονόνερο και βροχούλες. Κατά τόπους. Και Τετάρτη επίσης χειμωνιάτικο σκηνικό, Τετάρτη, φαντάζομαι. Μέχρι και το απόγευμα, ναι. Από το απόγευμα και μετά αναμένουμε μια παροδική βελτίωση, η οποία βελτίωση θα φανεί ακόμη περισσότερο την Πέμπτη. Την Πέμπτη πλέον 24 του μήνα, περιμένουμε μια άλλη κατάσταση, σιγά σιγά θα ανέβει ο υδράργυρος. Δεν ανεβαίνουμε πολύ, πάμε στους 12-14. Ναι, ανεβαίνουμε πολύ συγκριτικά με το τι είχαμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, τώρα, από τους 3, δηλαδή 5 που είμαστε ακριβώς, τώρα και κοντά στο 0. Θα φτάσουμε μέχρι τους 7-8 στο μέγιστο το τετραήμερο που ακολουθεί. Την Πέμπτη βλέπουμε θέλουμε μια καλύτερη. Θέλουμε άνοιξη όμως. Έχει εξαντληθεί ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Πότε θα δούμε, Γιάννη? Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες εκτιμώ με αυτά που βλέπουμε ότι μετά από το επόμενο δεκαήμερο, μετά από 10-12 μέρες, ίσως δηλαδή ο καιρός μετά από Πέμπτη. Να αλλάξει και η ώρα λοιπόν, να πάμε κατευθείαν. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε έτσι μια βελτίωση με αίθριο καιρό σιγά σιγά. Μετά μάλλον φαίνεται να έχουμε ένα ακόμα κύμα μικρής κακοκαιρίας και έπειτα να μένουμε. Άρα τη την 25η που είναι και εθνική επέτειος, βλέπεις βελτίωση. Αν θα μπορέσουν οι γονείς να καμάρουν τα παιδιά. Δεδομένα φαίνεται ότι θα έχουμε αίθριο καιρό και λίγο πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Όχι ανοιξιάτικες, αλλά πιο αυξημένες. Ναι, θα έχουμε 18 βαθμούς. Χειρότερη μέρα η Τρίτη. Χειρότερη μέρα η Τρίτη. Έτσι, χειρότερη από Τρίτη μεσημέρι μέχρι και Τετάρτη πρωί θα είναι η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων που λέμε ότι τα χιόνια θα εδραιωθούν και σε ημιορεινές περιοχές, από 300 μέτρα και πάνω περιμένουμε. Πολύ κρύο γιατί θα έχει
και από τις προηγούμενες μέρες επηρεαστεί και αναμένουμε βελτίωση πλέον από Τετάρτη απόγευμα. Κουράγιο για ένα δεκαήμερο, να ευχηθούμε να είναι οι τελευταίες έτσι χειμωνιάτικες ημέρες, μετά να έχουμε ανοιξιάτικο καιρό. Δυσκολεύονται και τα νοικοκυριά να βάλουν πετρέλαιο, έτσι. Βέβαια, ναι, είναι αφόρητη κατάσταση. Υπομονή. Υπομονή και προσοχή τις επόμενες ημέρες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον μετεωρολόγο μας.